Δένδιας από Αίγυπτο, θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά δικαιώματά μας. ΑΔΕ, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους φοροφυγάδες. Αντιδράσεις για τη λύση των μετακινήσεων γιατρών από τα Γιάννενα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Επίκαιρη ερώτηση Αυλονίτη για τις αθλητικές υποδομές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ξεκινά τώρα και είμαστε μαζί για μια ώρα σε αυτή την ροή προγράμματος με όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Διάφορες κινήσεις κάνει η κυβέρνηση της χώρας μετά το περίφημο νέο τουρκολιβικό μνημόνιο ή την επικαιροποίησή του και την δυνατότητα που δίνεται από τη μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Τουρκία. Ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε στην Αίγυπτο, συναντήθηκε με τον ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών της γείτονος χώρας, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις δηλωτικές των κινήσεων που κάνει η κυβέρνηση και πάμε να δούμε περισσότερα. Η Τουρκία, εκβιάζοντας και ασκώντας πιέσεις σε λιβικούς παράγοντες, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα νομικό τερατούργημα με το μνημόνιο του 2019. Υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του, Σάμεχ Σούκρι, νωρίτερα σήμερα στο Κάιρο, ενώ τόνισε πως είναι υποχρέωση της Ελλάδας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα. 3 χρόνια αργότερα η Τουρκία επιδιώκει για ακόμη μια φορά να εκμεταλλευτεί την ταραχώδη κατάσταση στη Λιβύη για να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και να εγκαθιδρύσει μια περιφερειακή ηγεμονία. Τόνισε ο κ. Δένδιας και επεσήμανε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η υπογραφή του μνημονίου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα καταγγέλθηκε σαφώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ιταλία και πολλές άλλες χώρες. Σημείωσε δε πως και η συντριπτική αντίδραση των πολιτικών δυνάμεων της Λιβύης ενάντια σε αυτό το μνημόνιο δείχνει ξεκάθαρα ότι η μόνη συνέπεια αυτής της πράξης είναι η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παραχωρήσει στην Τουρκία δικαιώματα έρευνα σε περιοχές όπου δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα και η Αίγυπτος υπέγραψαν πριν από 2 χρόνια στο Κάιρο μια συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία δημιουργεί αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα για την Ελλάδα καθώς και για την Αίγυπτο. Η Ελλάδα έχει την πρόθεση και την υποχρέωση να υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτά με όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Δεν διεκδικούμε τίποτα που δεν μας ανήκει. Σεβόμαστε πλήρως τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Δεν προβαίνουμε σε επιθετικές ενέργειες, ούτε υπονομεύουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Όπως υπογράμμισε, το λεγόμενο μνημόνιο του 19 καταγγέλθηκε διεθνώς ως παράνομο, άκυρο και ανύπαρκτο, καθώς παραβιάζει σαφώς θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Δεν επικυρώθηκε ποτέ από το Συμβούλιο της Λιβύης. Για την ακρίβεια, πρόσθεσε, καταγγέλθηκε από το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η επισφαλής κατάσταση στη Λιβύη και στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν το βασικό θέμα συζήτησης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, με τον οποίο συμφώνησαν ότι κοινός στρατηγικός στόχος είναι μια σταθερή, ευημερούσα και ειρηνική Λιβύη και μια σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Επεσήμανε δε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται, οι οποίες θα ανοίξουν το δρόμο για τη διεξαγωγή εκλογών, βουλευτικών και προεδρικών, ενώ υπενθύμισε ότι έχει λάβει διάφορα μέτρα προκειμένου να στηρίξει τον λιβικό λαό. Ο κύριος Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος μοιράζονται έναν κοινό στόχο να βοηθήσουμε, είπε, τη Λιβύη να γίνει ένα λειτουργικό κράτος και επίσης να καταστήσουμε τη Μεσόγειο μια ειρηνική και σταθερή θάλασσα. Μια θάλασσα ευημερίας όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους όπως κάνουν Έλληνες και Αιγύπτιοι εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η φιλία μας με την Αίγυπτο δεν είναι απλώς μια στρατηγική εταιρική σχέση. Είναι κάτι πολύ περισσότερο, σημείωσε, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της προκειμένου να στηρίξει την Αίγυπτο διμερώς, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκτιμά βαθύτατα ότι μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη της Αιγύπτου τόσο σε διμερές πλαίσιο όσο και στον Αραβικό Σύνδεσμο και σε άλλα διεθνή φόρουμ. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος αποτελούν γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του Αραβικού κόσμου, καθώς και μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής. Μια γέφυρα πάνω από ταραγμένα νερά και ταραγμένες χώρες, κατέληξε. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι άλλο, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για μία ακόμη φορά τοποθετήθηκε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε οριοθέτηση των πολιτικών σχέσεων στο
εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Δεν ράγησε η γέφυρα με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η γέφυρα δεν υπήρξε ποτέ, ούτε χτίστηκε νέα για να μειώσει το χάσμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστική η φράση την οποία διατύπωσε και πάμε να δούμε περισσότερα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του αναφέρεται στον πολιτικό αντίκτυπο του σκανδάλου, όπως λέει, των παράνομων παρακολουθήσεων, επισημένοντας ότι δεν είναι σημαία πολιτικής ευκαιρίας ούτε και πολιτικού αυτοπροσδιορισμού του Πασόκ Κινάλ. Μιλώντας στη Real News, συμπληρώνω ότι η υπόθεση δεν ήταν η σφήνα στις σχέσεις Μητσοτάκη-Πασόκ, όπως διάβασε να λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν ράγησε η γέφυρα, γιατί η γέφυρα δεν υπήρξε, ούτε χτίστηκε νέα για να μειώσει τα χάσματα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πασόκ Κινάλ, ήταν τα αποκαλυπτήρια του σαθρού συστήματος διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αντί για επιτελικό αποδείχτηκε να ρέπει στο παρακρατικό. Αντί για δίπλα στον πολίτη, είναι πρώτα δίπλα στα συμφέροντα. Αντί για δημοσιονομικά συνετό, είναι δημοσιονομικά λαϊκιστικό, τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης. Εξηγεί ακόμη πως ο πολίτης δείχνει ανοχή, γιατί η εμπειρία της προηγούμενης διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου ήταν τραυματική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το διακύβευμα της κάλπης θα είναι δημοκρατική ανατροπή ή ανοχή στην αδικία και στην ασυδοσία, υπογράμμισε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για συνειδητή επιχείρηση συσκότησης της αλήθειας, ενώ υποστηρίζει ότι ο λόγος της παρακολούθησής του ήταν πολιτικός, επικαλούμενος ως επιχείρημα τη σπουδή να καταστραφεί ο φάκελος, αλλά και η απροθυμία να δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση το λόγο της παρακολούθησης. Θεωρεί επίσης ότι η Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επικείμενη επίσκεψή της στη χώρα μας θα επιδιώξει να συνεδριθεί με όλους όσους προσπάθησε να κρατήσει στο απειρόβλητο η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τα μετεκλογικά σενάρια για κυβερνητική συνεργασία, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ τονίζει ότι δεν γράφονται σε κλειστά δωμάτια και η λαϊκή ετοιμιγορία είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει τελικά τις εξελίξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρατεύει το σκιάχτρο του Αλέξη Τσίπρα και κλείνει το μάτι στην ακροδεξιά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, πολιτεύεται με όρους προσωπικής διάσωσης. Εμείς όμως θα πορευτούμε με όρους κοινωνίας και με την ψήφο των πολιτών, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εχμηρός εμφανίζεται για τη στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας πως οφείλει να σταματήσει να στρωθοκαμιλίζει μπροστά στις συνεχείς προκλήσεις του κ. Ερντογάν. Χρειαζόμαστε, λέει, ένα νέο πλαίσιο ευρωτουρκικών σχέσεων. Το σημερινό καθεστώς της υποένταξης χώρας είναι μια χήμερα. Χρειάζεται μια ειδική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας που θα περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα κυρώσεων σε περίπτωση που η γειτονική χώρα παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Και βεβαίως την επιβολή εμπάργου όπλων, όπως έχει ψηφίσει και το Ευρωκοινοβούλιο με πρότασή μου, ώστε να σταματήσουν οι εταίροι μας να εξοπλίζουν τον ταραξία της Ανατολικής Μεσογείου. Η επόμενη είδηση έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με αυτό το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Έχει να κάνει με την θεωρητικά πάταξη της προδιαφυγής, στην πραγματικότητα όμως την ενεργοποίηση μιας σειράς νέων εργαλείων από την ανεξάρτητη αρχή η οποία διαχειρίζεται τα δημόσια έσοδα, προκειμένου να εντοπίσει όσους φοροδιαφεύγουν. Επομένως, να εισπράξει χρήματα το ελληνικό κράτος, για να μπορέσει, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς, να ανταποκριθεί και σε πολλές προκλήσεις ή υποχρεώσεις για το επόμενο διάστημα, για το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2022-2023. Πάμε να δούμε στοιχεία τα οποία δίνει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος για αυτές τις νέες μεθόδους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η φοροδιαφυγή αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, την οποία η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει. Η προσπάθεια αυτή άλλοτε φέρνει αποτελέσματα, άλλοτε όχι. Τα τελευταία χρόνια η ΕΑΔΕ, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας και των νέων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, επιχειρεί να περιορίσει αυτό το φαινόμενο που αποτελεί μάστιγα και το οποίο στερεί από την κοινωνία σημαντικούς πόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε για επενδύσεις είτε για βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών παροχών. Όπως επισημαίνει το Έθνος, το σημαντικότερο ίσως εργαλείο που έχει μπει στην καθημερινότητα επιχειρήσεων και επαγγελματιών είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία. Το My Data, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, καταργεί στην πράξη και σταδιακά τη χειρόγραφη έκδοση παραστατικών και την αντικαθιστά με την ηλεκτρονική. Τα παραστατικά αυτά στέλνονται σε πραγματικό χρόνο ή έστω με μια μικρή χρονική υστέρηση στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Το σύστημα εμπλουτίζεται συνεχώς και στην πλήρη του ανάπτυξη θα μπορεί να έχει ουσιαστικά και το κυριότερο άμεσα αποτελέσματα στη διασταύρωση και στην αξιολόγηση των φορολογικών στοιχείων που θα έχει η ΑΔΕ στη διάθεσή της.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα όμως χρησιμοποιεί και άλλα πολύτιμα εργαλεία, όπως το απόδειξη, το ελέγξεις live, η επέκταση των POS σε όλη την οικονομική δραστηριότητα και η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με το Taxis. Το πιο πρόσφατο εργαλείο είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή Απόδειξη, την οποία έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους περίπου 100.000 φορολογούμενοι και σκανάρουν τις αποδείξεις που παίρνουν στις συναλλαγές τους. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες. 15 ημέρες μετά την ενεργοποίηση της νέας εφαρμογής, η ΑΔΕ έχει δεχτεί 24.193 καταγγελίες για μαϊμού αποδείξεις και για ύποπτες συναλλαγές. Μέσα σε μία εβδομάδα, η ΑΔΕ έβαλε λουκέτο σε δύο βενζινάδικα, ύστερα από τις καταγγελίες που δέχτηκε από πολίτες, οι οποίοι σκάναραν τις αποδείξεις που είχαν πάρει από τα πρατήρια καυσίμων. Και στις δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τα βενζινάδικα είχαν παραποιήσει τα στοιχεία των αποδείξεων που διαβίβαζαν στην πλατφόρμα MyData. Επίσης, με τη βοήθεια της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής Ελέγξεις Live και μέσω των tablet, οι ελεκτές της ΑΔΕ, την ώρα που θα διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το οικονομικό προφίλ και το φορολογικό παρελθόν του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Άρα, προχωρούν επιτόπου και με ταχύς διαδικασίες σε διασταυρώσεις στοιχείων. Ελέγχουν τη γνησιότητα ή μη των αποδείξεων από τις ταμιακές μηχανές, εκδίδουν φύλλα και αναφορές για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ακόμη ένα εργαλείο είναι η επέκταση της υποχρεωτικής εγκατάστασης των συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS σχεδόν σε όλους τους κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν POS δεκάδες επαγγελματικοί χώροι, όπως για παράδειγμα γυμναστήρια, φροντιστήρια, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κινηματογράφοι, θέατρα, ενοικιάσεις οχημάτων που δεν έχουν υποχρέωση να διαθέτουν ούτε ταμιακή μηχανή. Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης POS σε περίπτερα και ταξί. Από το νέο έτος όμως, ταμιακές μηχανές και POS θα είναι σάρκα μία, με πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Και τέλος, το έσχατο όπλο για την ΑΔΕ, ώστε να πείσει εκείνους που μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και δεν το κάνουν, είναι οι κατασχέσεις και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Το μέτρο των πληστηριασμών θα επεκταθεί τους επόμενους μήνες σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν οι φορολογούμενοι στο ταμείο για κλείσιμο των ανοιχτών λογαριασμών τους. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι μεγαλοοφειλέτες, ενώ στο σφυρί βγαίνουν ακίνητα όλων των κατηγοριών, από κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικά κτίρια, καταστήματα, οικόπεδα μέχρι και αγροτεμάχια. Με λίγα λόγια, έναρξη πληστηριασμών. Καλησπέρα, Γιάννη. Ο Γιάννης Παργινός μαζί μας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιάννη μου. Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διαδικασία πληστηριασμών. Το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας ενέργειας και ο κοινωνικός αντίκτυπος θα είναι τεράστιος σε μια μάχη αμφίρροπη που έχει με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κοινωνία πένεται στην κυριολεξία, αντιμετωπίζει πλήστα όσα σύνθετα, δυσεπίδητα, δύσκολα οικονομικά προβλήματα, η πολιτεία πρέπει να αποδείξει και να επιδείξει και να αναδείξει ότι παλεύει την σχροκέρδεια και την κίνηση των μεγάλων κεφαλαίων. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή θέλει να δείξει στους Έλληνες πολίτες ότι ενδιαφέρεται για τα μεγάλα ποσά που κυκλοφορούν. Από εκεί και πέρα τι θα πράξει, θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, πάντως, πάμε τώρα... Το οποίο είναι πραγματικότητα στην πραγματική οικονομία είναι ότι από το μήνα Νοέμβρη προγραμματίζονται κινητοποιήσεις στους τομείς των μεταφορών, των επαγγελματιών και των ταξιτζίδων. Γιατί όλοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος της ενέργειας. Ένα πρόβλημα το οποίο από μόνη της η Ελλάδα κακά τα ψέματα δεν μπορεί να επιλύσει, περιμένει μια συμβολή στη λύση αυτού του προβλήματος από την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη πέλη άλλων τριβάζει. Γιάννη, μου έκανε εντύπωση το περιεχόμενο της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη, είδαμε ένα απόσπασμα στο ρεπορτάζ προηγήθηκε. Ξέρεις, επιμένει σαν να προσπαθεί να πει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν υπάρχει ταύτιση με το ΣΥΡΙΖΑ, σαν να μην θέλει δηλαδή ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, να δείξει ότι δημιουργείται ένα αντικυβερνητικό μέτωπο με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, τα ρίχνει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτά τα οποία είπε σήμερα και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι το αφήνει το πράγμα πάρα πολύ ελεύθερο για το τι μπορεί να γίνει μετά τις εθνικές εκλογές. Το πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε το οποιοδήποτε κόμμα βρισκόταν στο χώρο του κέντρου ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες πέτρες, μία της Νέας Δημοκρατίας και μία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει χαράξει μία πορεία η οποία κατά τη δική μου προσέγγιση και ανάλυση είναι σωστή, είναι ορθή, ότι θέλει μία ανεξάρτητη πορεία.
Από εκεί και πέρα η κάλπη θα βγάλει τα αποτελέσματα και θα δει προς τα που θα στραφεί και ποιες συνθήκες θα δημιουργήσουν οι Έλληνες ψηφοφόροι με την ψήφο τους. Από εκεί και πέρα έχει και ένα πρόβλημα. Είναι ορισμένοι οι οποίοι τραβάνε προς τα δεξιά, όπως ο φίλος μας ο Ανδρέας Λοβέρδος, η κυρία Εύα Καϊλή και πολλοί άλλοι, και είναι και οι άλλοι οι οποίοι τραβάνε προς τα αριστερά. Ή μεν δείχνουν τον κύριο Μητσοτάκη ως έναν ενδεχόμενο κυβερνητικό εταίρο, ή δεν λένε όχι να μην πάμε εκεί, να πάμε στον κύριο Τσίπρα. Άρα και με αυτή την δεύτερη διαπίστωση και διάγνωση αποδεικνύεται ότι η απόφαση για αυτόνομη πορεία, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και μέχρι ότου οι Έλληνες πολίτες δείξουν τι θέλουν και προς τα που θέλουν να σχηματιστεί η κυβέρνηση, δεν μπορεί να παρακαμφθεί αυτή η πορεία. Μάλιστα. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο προσπαθώ και εγώ να το διαβάσω. Δηλαδή, η ανθρωπογεωγραφία στην περιφέρεια είναι, θα έλεγα από ένα σημείο και μετά, δηλωτική μιας περίεργης κατάστασης στο εσωτερικό του κοινάλου. Να το δούμε έτσι πολύ απλά με την πραγματικότητά μας σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα εκτελεστικός γραμματέας του Δήμου Κερκυραίων είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απρόσωπο με πολιτικό ρόλο. Τη Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του Πασόκ Κινάλ. Είναι πρόσωπο με πολιτικό ρόλο. Ναι, έχει διοικητικό, αλλά έχει και πολιτικό ρόλο. Παρά το γεγονός ότι δέχεται κριτική η Δημοτική Αρχή από το κόμμα, το συγκεκριμένο πρόσωπο παραμένει στην θέση αυτή του Γενικού Γραμματέα. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Σκληρές ανακοινώσεις από το Γραφείο Πόλης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αλεξάκης, συνδετημόνας της κυρίας Κράτσα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, σιωπηλός παρατηρητής και ένα κόμμα σε μια λογική Ποντίου Πιλάτου. Νιώθω δηλαδή ότι όλο αυτό το πράγμα στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ είναι ένα μπέρδεμα. Είναι ένα μπέρδεμα, το οποίο όμως μπέρδεμα, ξέρεις, σαν να μην έχουν την αίσθηση οι άνθρωποι οι οποίοι το υπηρετούν και έχουν κομβικούς ρόλους, ότι η κοινωνία πια τα βλέπει, τα αντιλαμβάνεται, τα αισθάνεται, κρίνει και αξιολογεί. Να πούμε το εξής, ότι αν θέλουμε να εξετάσουμε μόνη της την Κέρκυρα και όχι μαζί με όλη την άλλη ελληνική επιχείρηση. Φαντάζομαι κατά αντίστοιχο συμβαίνει. Όταν εξελέγει δήμαρχος η κυρία Μερόπη Ιδραίου, ήταν σε ένα πολιτικό περιβάλλον αντινικολουζικό, αν το θυμάσαι. Ναι. Τα σφάλματα, τα λάθη, η απραξία, εντάξει, αν θέλεις, η πολιτική μη προσέγγιση συγκεκριμένων προβλημάτων και θεμάτων σωστά, είχε οδηγήσει σε ένα αντινικολουζικό κύμα. Με αποτέλεσμα γύρω από την κυρία Μερόπη Ιδραίου να συσπηρωθούν ετερογενείς και ετεροβαρείς πολιτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κακομοίρης ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, παρόλο που έμεινε ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με ένα 31,5%, δεν παρουσίασε στην πόλη της Κέρκυρας πρωτόωνορα πράγματα, δικό του συνδυασμό. Άρα διαμερίζονται τα ημάτια μου επάθη. Ναι, εγώ προσπαθώ να μείνω όμως στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Γιάννη μου. Και προσπαθώ να καταλάβω η νέα ηγεσία, εάν ηγείται με έναν τρόπο στιβαρό ικανό, δυνατό να ομογενοποιήσει δυνάμεις και να ξεκαθαρίσει ρόλους. Διότι και το μέτωνα στη φύλαξ και τον χώρο φύλαξ, αυτά τα πράγματα η κοινωνία τα έχει ξεπεράσει. Όταν ανεδείχθη πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησε την καμπάνια του κόμματός του από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Κώστας Καραμαλής το 2002 κέρδισε την περιφέρεια την δεύτερη Αττικής, κερδίζοντας όλους τους δήμους στις δημοτικές εκλογές. Έκανε ένα άνοιγμα προς την κέντρο αριστερά, στηρίζοντας τον Καράβολα, αν καλώς θυμάσαι, στην Πάτρα. Επίσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπου εδραίωσε πραγματικά κάστρα πράσινα στην τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, έκανε συμμαχίες. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα
δεν έχει πάρει χαμπάρι του τι συμβαίνει. Προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους. Γιάννη, καλό βράδυ. Μην πούμε άλλα, γιατί ο χρόνος έχει εξαντληθεί. Και θα τα λέμε όλο το επόμενο διάστημα, αλλά έχουν ενδιαφέρον αυτά, διότι ξέρεις, η ανάγνωση των κεντρικών υποθέσεων και η διάθρασή τους σε τοπικό επίπεδο και η ικανότητα των ηγεσιών να διαχειρίζονται και αυτά που λέμε μικρά και περιφερειακά επίπεδα είναι δηλωτικά της ικανότητας λύσης προβλημάτων μελλοντικών. Δεν μπορείς να τα λύσεις μόνο ελληνικά σε έναν πολυπολιτισμικό και πολυοικονομικό κόσμο. Το ίδιο και τα θέματα της Κέρκυρας δεν μπορείς να τα επιλύσεις σκεπτόμενος και αναλύοντας μόνο το κερκυραϊκό περιβάλλον. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια παρέμβαση του Δημήτρη Μπιάνκη σχετικά με το θέμα της ακρίβειας. Με το θέμα δηλαδή των τιμών που μέρα με τη μέρα παίρνουν την ανιούσα σε βασικά είδη, θα λέει κανείς, πρώτης ανάγκης. Αλλεπάλληλες ανατιμήσεις καταγράφονται στις τιμές διάθεσης του πετρελαίου κίνησης από την 1η Οκτωβρίου, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στη διακοπή της επιδότησης 0,15 ευρώ στην Αγγλία, την οποία εφάρμοζε εδώ και μήνες, παράλληλα με το Fuel Pass. Οι ιδιοκτήτες πρατηριών υγρών καυσίμων εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα εκτοξευτεί στα ύψη, κρούνοντας καμπανάκι κινδύνου για καταστροφικά αποτελέσματα για την οικονομία. Την ίδια ώρα, οι ανατιμήσεις ροκανίζουν το καλάθι των οικοκυριών. Σύντομα, τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να παρουσιάσουν στο Υπουργείο ένα καλάθι 50 προϊόντων από 20 διαφορετικές κατηγορίες, στις τιμές των οποίων θα γίνει προσπάθεια συγκράτησης των αυξήσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα προϊόντα σε κάθε καλάθι, που θα είναι διαφορετικό για κάθε αλυσίδα, θα αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς επώνυμων προϊόντων και ιδιωτικές ετικέτες που θα επιλέγει κάθε αλυσίδα, κυρίως είδη πρώτης ανάγκης όπως ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, γάλα, καφέ, ζάχαρη και απορρυπαντικά. Μιλώντας στο Start για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ο βουλευτής Κερκύρας του Πασόκ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνκη σημείωσε ότι στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής κρίσης είναι σημαντικό η χώρα μας να εφαρμόσει σειρά μέτρων που θα περιορίζουν τον αντίκτυπο για τον Έλληνα πολίτη. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι πολίτες στον τόπο μας οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι πάρα πολλοί οι πολίτες στον τόπο μας που δεν τα βγάζουν πέρα ούτε με την ενέργεια, ούτε με το ρεύμα, ούτε με τα καταναλωτικά αγαθά. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον. Ο οικονομικός τους προϋπολογισμός είναι τέτοιος που δεν μπορεί να αντιπεξέλθει στις απαιτήσεις. Και αυτά είναι τα ζητούμενα, αν θέλετε, για τον πολιτικό κόσμο. Αυτά πρέπει να τα ακουμπήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και πρέπει να απαντήσουμε ουσιαστικά και ρεαλιστικά. Δεν το έχουμε κάνει. Συνεχίζει η κυβέρνηση να αποφασίζει και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα à la carte. Όταν προκύπτει, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ όπως και την πανδημία, και αυτή ήταν η άποψη, αν θέλετε, του ΠΑΣΟΚ. Έτσι και σήμερα λέμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να ερμηνεύουμε την κατάσταση και να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα για να είναι το μικρότερο δυνατό το κόστος για τον Έλληνα πολίτη. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν γίνεται. Είμαστε από τον Ιανουάριο μήνα που έχουμε κάνει μια σειρά από πολιτικές, έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση, που αφορούν την ενέργεια, που αφορούν το αέριο, που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, που αφορούν το ΦΠΑ, που αφορούν τα καύσιμα. Όλα αυτά η κυβέρνηση, εμείς δεν είχαμε απέτηση να τα αποδεχτεί, αλλά με τις προτάσεις μας θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος πάνω από το οποίο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και να πάρουμε και κάποιες πρωτοβουλίες χρήσιμες για τον πολίτη. Δυστυχώς, αυτές οι προτάσεις μας δεν ήταν από ό,τι φάνηκε αρκετές για να ευαισθητοποιήσουν την ελληνική κυβέρνηση σε μια τέτοια κατεύθυνση. Οι πολιτικές έρχονται εκ των υστέρων, οι αποφάσεις έρχονται εκ των υστέρων και δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Θεωρώ ότι θα είναι πράγματι δύσκολος, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, θεωρώ ότι φαίνεται ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και σαν τέτοιο πρέπει όλοι μαζί, έστω και την τελευταία στιγμή, να το συνειδητοποιήσουμε και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε με το μικρότερο δυνατό κόστος να το ξεπεράσουμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΚ και πάμε να δούμε τώρα το μεγάλο κεφάλαιο της δημόσιας υγείας εδώ στην Κέρκυρα που αποτελεί ένα μεγάλο θέμα, όχι απλά ένα θέμα σύγκρουσης, αλλά ένα θέμα ζωής για την πραγματικότητα των κατοίκων αυτού του νησιού. Στην Ήπειρο γίνεται κυριολεκτικά πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την μεσοβέζικη λύση που έχει βρει η υγειονομική περιφέρεια της περιοχής να μετακινηθούν γιατροί από νοσοκομεία της Ήπειρου και ιδιαίτερα των Ιωαννίνων για να καλύψουν τα κενά μετά τις παρατήσεις των 4 γιατρών από το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Και πάμε να δούμε τον κύριο Νίκο Πολίζο, τον πρόεδρο των γιατρών του ΕΣΥ της Κέρκυρας.
Σε γρίφο για δυνατούς λίτες μετατρέπεται η προοπτική άμεσης αποτελεσματικής, έστω και προσωρινής, αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος που ανακύπτει για το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας έπειτα από τις παραιτήσεις τριών γιατρών του. Μάλιστα, η επιλογή μετακίνησης γιατρών παθολόγων από τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς Πανεπιστημιακό και Χατζικώστα είναι και αυτά υποστελεχωμένα, ενώ ήδη αναλαμβάνουν να φροντίσουν και τα βαριά περιστατικά που διακομίζονται από το Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, Νίκος Πολύζος, κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν τις ευθύνες που υπάρχουν και που επέτρεψαν το σημερινό αποτέλεσμα. Το πρώτο πράγμα που αναφέρθηκε από ό,τι μου μεταφέρθηκε είναι από πού θα βρεθούν οι παθολόγοι να φύγουν από τα Γιάννενα για να έρθουν να καλύψουν, αφού και εδώ πέρα δεν έχουμε γιατρούς. Εν τω μεταξύ, υπήρξαν κάποιες συναντήσεις την πρώτη μέρα που υπήρξε το πρόβλημα, που επισκέφθηκε ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας εδώ πέρα με προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος με εσωτερικές αντικαταστάσεις, ας πούμε, μια συνδρομή των γιατρών του παθολογικού τομέα, η οποία σαν εφημέρευση τομέα, η οποία είναι κανονικά είναι παράνομη. Το μαγικό της όλης υπόθεσης αυτή τη στιγμή είναι ότι μέσα σε δύο μέρες μπορούσαν και επαναπροκηρύξανε δύο θέσεις, οι οποίες εδώ και δύο χρόνια αγνοούντουσαν, έτσι. Πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος ότι οι ιδιώτες γιατροί που επιχειρείται από το Υπουργείο γενικά και ίσως και από την υγειονομική περιφέρεια να συνδράμουν στην επίλυση των προβλημάτων της, του νοσοκομείου μας, ότι αμείβονται με περίπου το διπλάσιο μισθό παραπάνω. Το τριπλάσιο μισθό, από ό,τι, ίσως και τετραπλάσιο μερικές φορές, από ό,τι παίρνει ένας γιατρός του ΕΣΥ. Πρέπει να αναλογιστεί ο κόσμος ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, όταν μια ομάδα δεν παίζει μπάλα, αλλάζουμε τον προπονητή. Η ομάδα αυτή έχει αρχίσει εδώ και καιρό να μην παίζει μπάλα. Παράλληλα, ο κύριος Πολύζος σχολίασε τις δηλώσεις του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και τις αναφορές του σε σχέση με τη συνδικαλιστική δράση της ΕΓΕΣΥΚ. Είμαστε εκλεγμένα μέλη από τους ιατρούς των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Αποτελούμε το 1 τρίτο των ψηφοφόρων του Ιατρικού Συλλόγου και είμαστε όλοι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, άρα δεν μπορεί να αναφέρεται κανένας ότι δεν μιλάω με τους συναδέλφους μου, αφού μίλαγε μέχρι πρόσφατα με τους συναδέλφους του, τους γιατρούς της ΕΓΕΣΥΚ. Αυτό το θεωρώ αστοχία, δηλαδή, να πεις ότι δεν μιλάω μόνο με τους συναδέλφους μου, γιατί έχει ξεχάσει μάλλον ότι είμαστε συναδελφοί του. Αντί να πάρει θέση και να απαιτήσει και ο ίδιος να ενισχυθεί το νοσοκομείο άμεσα από τα Γιάννενα, έστω εκεί επιτόπου, με εντέλεσθε όπως θέλονται και εδώ πέρα το εντέλεσθε, για να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει σκυταλοδρομία ανάμεσα στους γιατρούς, αλλάζει ο ένας γιατρός και αλλάζει και ο δεύτερος γιατρός και να πούμε ότι επιλύσαμε το πρόβλημα, γιατί δεν θα προλάβουν να κοιταχτούν μεταξύ τους αυτοί οι δύο γιατροί. Γιατί θα πρέπει να φύγει ο ένας γιατρός να πάει να ξεκουραστεί για να την επόμενη μέρα να ξαναεφημερέσει. Μας στεναχωρεί αυτή η στάση του κυρίου Καλούδη, το ότι δεν μας αναγνωρίζει στους συνάδελφους του. Δεν είμαστε συνδικαλιστικά όργανα, έτσι όπως προσπάθησε να το εμφανίσει. Είμαστε οι εκπρόσωποι των γιατρών. Είμαστε η φωνή των γιατρών. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουμε κατευθείαν πίσω από τα προβλήματα των γιατρών. Πληροφορούμαστε άμεσα και λαμβάνουμε δράσεις. Το ίδιο έπρεπε να έχει πράξει και ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας από τη στιγμή που υπήρχαν όλες αυτές τις πληροφορίες που τους ερχόντουσαν στα αυτιά. Μην ξεχνάμε, είναι και προεκλογική περίοδος για τον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, έχει κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Θόδωρος Γαλιατσάτος. Είναι εξαιρετικά κατακριτικός για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Μιλάει για ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής όσον αφορά την διεκδίκηση και την παρέμβαση σε αυτή την ιστορία, η οποία έχει τον αντίκτυπο που όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει στην τοπική μας κοινωνία. Μίλησε μαζί του σήμερα η Δώρα Σπρέα και πάμε να δούμε το μικρό ρεπορτάζ. Αποτέλεσμα της ασκούμενης πολιτικής των τελευταίων ετών που απαξιώνει το δημόσιο σύστημα υγείας καθώς δεν φροντίζει να ενισχύσει τις υποστελεχωμένες δομές του είναι η εξελίξη στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, Θεόδωρο Γαλιατσάτο, ο οποίος επέκρινε την προσωρινή λύση που προωθείται, δηλαδή τη μετακίνηση γιατρών από τα επίσης υποστελεχωμένα νοσοκομεία των Ιωαννίνων σε αυτό της Κέρκυρας. Εφαρμόζουμε την τακτική, κόβουμε από το πόδι μας για να μπαλώσουμε το χέρι μας. Αυτή η τακτική, η οποία δεν έχει φυσικά καμία προοπτική επιτυχίας και ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γι' αυτό και δικαίως διαμαρτύρονται και στα Γιάννενα, όπως παρακολουθώ και εγώ, και φυσικά δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι αποδεκτή λύση και για την Κέρκυρα, έστω και για το βραχυχρόνιο διάστημα προφανώς έρχονται αυτοί οι γιατροί να βοηθήσουν. Ο κύριος Γαλιατσάτος τοποθέτησε στο κάδρο των ευθυνών τόσο την κυβέρνηση και τις διοικήσεις της έκτης ΥΠΕ και του νοσοκομείου της Κέρκυρας, μιλώντας για στοχευμένη πολιτική σταδιακής απαξίωσης του συστήματος δημόσιας υγείας, όσο όμως και την Περιφερειακή Αρχή. Εμείς το 2015
ξεκινήσαμε πρωτοποριακά μια ιστορία σε όλη την Ελλάδα για να δίνουμε στους επικουρικούς γιατρούς και στους αγροτικούς γιατρούς ένα επίδομα οικονομικό για στήριξη, επειδή ακριβώς νιώθαμε ότι το χρειάζονται. Και αυτή η πολιτική βοήθησε. Γέμισε τα νοσοκομεία της περιφέρειας με επικουρικούς γιατρούς και αγροτικούς. Δύο φορές σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, μία φορά το 20 μέσα στην πανδημία και μία φορά τώρα πριν από λίγες μέρες, φέραμε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να στηριχθούν τότε το 20 οι επικουρικοί γιατροί με επιπλέον βοήθεια, και τώρα πριν ολοκληρωθεί η πρόσληψη των γιατρών, των μόνιμων, αυτών που, που έλυγε η πρόσκληση στις 2 του Σεπτέμβρη, ζητήσαμε εκ των προτέρων να γνωρίζουν ότι θα έχουν οικονομική βοήθεια από την περιφέρεια Ιωνίζων. Λοιπόν, και στις δύο φορές η περιφερειακή πλειοψηφία, Κράτσα, Σπύρου, Αλεξάκης, το απέρριψαν. Λοιπόν, έχουν ευθύνη και αυτοί για αυτή την κατάσταση που βιώνει σήμερα η Κέρκυρα. Όπως επίσης, να μην ξεχάσουμε το γεγονός ότι άφησαν έκτη, είπε και η περιφέρεια, τη χρηματοδότηση που είχαμε αφήσει ως περιφερειακή αρχή της ανάσα για τις δύο τόμοι που έπρεπε να δημιουργηθούν στην Κέρκυρα, που είναι 24 άτομα ειδικότητας υγείας, κυρία Ασπρέα, 24 άτομα που θα βοηθούσαν το νοσοκομείο να αναπνεύσει. Και φυσικά την υπόθεση των κέντρων υγείας. Σκεφτείτε τι έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια και τι τελικά έγινε. Δηλαδή πολλά λόγια, λόγια ότι θα διορθούν τα κέντρα υγείας, ότι θα προσληφθούν προσωπικό, ότι θα λειτουργήσουν σε καλύτερες συνθήκες για να βοηθήσουν βέβαια το νοσοκομείο, και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο Πολίζο, πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Του ζήτησαμε μαζί μας διότι έχουμε ένα δεδομένο. Έχουμε μία ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, η οποία φαίνεται να μην ικανοποιεί τους γιατρούς του νοσοκομείου, και έχουμε επιπλέον αυτό το οποίο είδατε στη ροή του ρεπορτάζ, δηλαδή μία πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα πολύ μεγάλο θόρυβο στα νοσοκομεία της Ηπείρου για το γεγονός ότι θα φεύγουν γιατροί για να καλύψουν σε αυτό το ρολόι τα κενά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, τουλάχιστον με βάση τα όσα υπόθηκαν από τον Περιφερειακό Διοικητή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλησπέρα σας, κύριε Πολίζο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Η συνάδελφη Σταγιάννα γράφει, ο υπηρωτικός τύπος είναι θορυβημένη και θυμωμένη, και δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι και η κοινωνία, καθώς αισθάνεται ότι αποδυναμώνονται εκεί δομές υγείας. Και έχουν περάσει 2 μέρες, 3 μέρες από όταν ήρθε ο κύριος Καρβέλης στην Κέρκυρα. Υπάρχει και αυτή η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας που λέει ότι συμμετείχε στις σκέψεις προκειμένου οι ιδιώτες γιατροί να πάνε να καλύψουν τα κενά. Λίγο πολύ αισθάνομαι ότι λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας ότι υπάρχει ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση η οποία επικρατεί. Θέλω ένα σχόλιο. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ προσωπικά στη συνάντησή μου με τον διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας το πληροφόρησα ότι θα ήταν σχετικά ανέφικτο το να τραβήξουν γιατρούς από τα Ιωάννινα, καθότι έχω περάσει και εγώ εξειδικευόμενος από τα Ιωάννινα και γνωρίζω λίγο την κατάσταση, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι επηρεασμένα. Αν αναλογιστούμε γενικά σε αυτή τη χώρα ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες προσλήψεις σε όλο τον ιατρικό κόσμο. Γιατί μου να σας διακόψω, ζητάω συγγνώμη, σας διακόψω, δεν έχω καθόλου καλό ήχο. Δηλαδή η φωνή σας βγαίνει παραμορφωμένη και φοβάμαι ότι ο τηλεθεατής... Τώρα ακούγαμε καλύτερα. Λίγο καλύτερα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είχα προειδοποιήσει τον κύριο Καρβέλη στη συνάντησή μας ότι θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, να προσεγγίσει και να προσέλθουν οι ιατροί από τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων, γιατί και αυτά λειτουργούν οριακά με το προσωπικό τους, εξ όσων ήξερα μέχρι πριν από μερικά χρόνια που ήμουν εγώ στα Ιωάννινα και έκανα την ειδικότητά μου. Εκτός αυτού, άμα σκεφτούμε ότι ένας γιατρός πάει και υποβάλλει τα χαρτιά του για να προσελθεί στην περιοχή που θέλει να διαμείνει, έτσι. Δεν πάει να κάνει το μπαλαντέρ για όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας επειδή υπάρχει ανεπάρκεια από διοικήσεις να στελεχώσουν τα νοσοκομεία όπως πρέπει. Το καταλαβαίνετε εσείς, δηλαδή, και αποφασίζετε να μένετε στην Κέρκυρα, δεν αποφασίζετε να μείνετε στην Κέρκυρα για να σας στείλει κάποιος να πάτε να καλύψετε ανάγκες στα Ιωάννινα. Δεν είναι λογικό. Οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν, αυτό φωνάζουμε από την αρχή η καινούργια ηγεσία, ας πούμε, ότι δεν έχουν χαθεί οι επαναπροκηρύξεις εδώ και 2 χρόνια.
Αυτό που έγινε μέσα σε δύο μέρες, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορούσαν να το κάνουν σε δύο μέρες, μπορούσαν να το κάνουν μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έγινε. Βασιστήκαμε και καλυφθήκαμε από έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος συνέδραμε κατά τα μέγιστα φυσικά για το νοσοκομείο, αλλά δεν εργαζόταν με το ίδιο στάτος με αυτό που εργάζεται οι γιατροί του ΕΣΥ. Τι να πω τώρα, δηλαδή... Ξέρετε, ο απλός πολίτης που όλα αυτά... Ναι, για πείτε μου. Ο απλός πολίτης που όλα αυτά τα ακούει, τα καταλαβαίνει, θέλει να μάθει κυρίως εάν αυτά τα οποία λένε οι συνάδελφοί σας οι οποίοι παρατήθηκαν, ότι δεν μπορούν να προσφερθούν συνθήκες νοσηλείας με την ασφάλεια που απαιτεί το επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή εσείς οι γιατροί, ισχύουν. Και αν ισχύουν, εδώ έρχεται ο αντίκτυπος και η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Γιατί η ρίστο εμπαρόδο έως αυτήν την ώρα. Εγώ δεν έχω λάβει στο γραφείο μου, συγγνώμη, δεν έχω λάβει στο γραφείο μου μία ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, δηλαδή της κυβέρνησης, δεσμευτική πολιτικά, ηθικά και νομικά, ότι όλα βαίνουν καλό στο νοσοκομείο. Ότι τα στάνταρ ασφαλείας τηρούνται πλήρως για τους νοσηλευόμενους και για όποιον έχει ανάγκη των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Αυτό δεν το έχω λάβει γραπτός. Πέραν από τις όποιες προφυλακτικές δηλώσεις ή τις αναρτήσεις στα δίκτυα ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν ένα χάδι από την κυβέρνηση για να συνεχίσουν να έχουν πολιτικό βίο. Δηλαδή, αυτό που ο θεσμικό οργανωμένος χώρος της υγείας πρέπει να έχει και να προσφέρει προς τον πολίτη. Εδώ θέλω να σας ακούσω. Λοιπόν, ο ρόλος μας δεν είναι κομματικός σε αυτό το νοσοκομείο. Εννοείται. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για να τα ακούσει ο κ. Καλούδης, αυτό το λέω. Λοιπόν, δεν είμαστε ούτε εργατοπατέρες σαν κάποιους οι οποίοι πάνε και αμείβονται συνδικαλιστικά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε για το καλό αυτού του τόπου. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να πράξει και ο ίδιος, γιατί υπήρξαν και άλλες παρετήσεις πριν, για τις οποίες κλείθηκε ο ίδιος, ακόμα και από την ΕΓΕΣΥΚ. Και παραδείγματος χάρη για το θέμα των καρδιολόγων που είχε ειδοποιηθεί πριν από ένα χρόνο, δεν έχουν λάβει οι καρδιολόγοι απάντηση. Άρα έχει επιλεκτική ακοή και επιλεκτικές συζητήσεις. Επιλεκτικές συζητήσεις έχει. Γιατί μετά τη συνάντηση με τον κύριο Καρβέλη, από ό,τι έμαθα, διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας μια άλλη συνάντηση. Να σας απαντήσει ο ίδιος φυσικά τι συνάντηση ήταν αυτή. Λοιπόν, αυτό που μας νοιάζει εδώ, όπως έχουμε πει πάμπολες φορές, είναι όχι μόνο η ασφάλεια, αλλά και όχι μόνο η ασφάλεια των ανθρώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας, αλλά και η ασφάλεια των ανθρώπων που θα εργάζονται στην υγεία. Αν σας φαίνεται λογικό, αριθμητικά, ένας γιατρός να κρατάει μια κλινική 35 κλινών, η οποία είναι υπερπληθυσμένη αυτή τη στιγμή, έχει 40 κλινές, 45 κλινές, υπάρχουν μέρες που έχει 48 κλινές, 55. Ένας γιατρός, άμα κρίνετε εσείς ότι είναι ασφαλές και ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο όγκο, όταν δεν προβλέπεται από κανένα παγκόσμιο οργανισμό υγείας και από κανένα σύλλογο παθολόγων, ας πούμε, παγκόσμιο, ότι είναι ασφαλής αυτός ο τρόπος διεκπεραίωση των περιστατικών, πόσο μυαλό θα έχει δηλαδή για να ξέρει 45 ανθρώπους, να έχει δύο γιατρούς που εναλλάσσονται μία μέρα ο ένας, μία ο άλλος. Καταρχήν, μόνο και μόνο να παραδώσεις 45 περιστατικά ο ένας τον άλλο, παρόλο που μπορεί να ξέρει τα μισά, και πάλι δεν μπορεί να ξέρει τι έχει γίνει στην εφημερία του άλλου. Η κυρία Μανάτου πήρε μια θέση δημόσια στην ΕΡΑ και στο δικό σας το κανάλι, ότι αναγκαζόταν από κάπου να βγάζει προώρα τους ασθενείς. Σοφής. Εκεί πέρα, και η κυρία Μανάτου είναι στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω αυτό. Με συγχωρείτε. Όχι. Ακούστε με. Το λέω αυτό διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με επαμφωτερίζουσες συμπεριφορές και στάσεις ανθρώπων οι οποίοι, ενώ είναι κομμάτια της τοπικής κοινωνίας, λειτουργούν στη λογική σπάξε μαγά μου να γιάσω. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα. Αυτό το σύστημα υγείας, η οργάνωσή του, παρέχει τις υπηρεσίες. Αν δεν τις παρέχει αυτή η πολιτική ηγεσία η οποία διορίζει τον Ρουμπάτη, διορίζει τον Καρβέλη, έχει ευθύνη λόγου και κυρίως απάντησης, είναι υπόλογη της πραγματικότητας τοπικής κοινωνίας. Εσείς μπορεί να λέτε ότι θέλετε ως συνδικαλιστής, που δεν το λέτε, αλλά λέω εγώ, εικάζω, μπορώ να εικάσω, ότι λέει ένας συνδικαλιστής ή ένα σωματείο ό,τι θέλει, ακόμη και αν είναι επιστημονικός σύλλογος της φορέας.
οφείλει αυτό το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει με σαφή τρόπο, δηλαδή με ανακοινώσεις που δεσμεύουν τον κύριο Πλεύρη, που είναι σήμερα Υπουργός Υγείας, για τα δεδομένα του νοσοκομείου. Και δεν έχει γίνει. Και εκεί είναι ένα θέμα τεράστιας σημασίας. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει? Τι θα γίνει, προφανώς, γιατί το τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, όπως λέγανε όταν μαθαίναμε τον κόσμο και ήμασταν παιδιά. Τι θα κάνετε τώρα περαιτέρω, γιατρέ? Αύριο το πρωί θα εκδοθεί μια ανακοίνωση, απάντηση σε κάποια ψεύδι που υπόθηκαν από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί ο εντυπωσιασμός και ιδιαίτερα ο προεκλογικός εντυπωσιασμός για να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε, εμάς δεν μας καλύπτει σαν ανθρώπους. Είπαμε, πρέπει να κάνουμε όλοι, να βάλουμε ένα χέρι για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα σε αυτό το νησί. Δεν είπαμε να πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας για να εξυπηρετήσουμε πολιτικές κοπιμότητες. Φαντάζομαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ξεχνάνε πάντα τα θεσμικά ψηφισμένα και από εμάς όργανα ότι είμαστε μέλη τους, ότι είμαστε γιατροί, είμαστε συνάδελφοί τους. Δεν μπορούν να επιλέγουν δηλαδή να μας λένε ότι εμένα και την ηγεσία γενικά, όχι εμένα προσωπικά, το Προεδρείο της ΕΓΕΣΥΚ ότι δεν έχει κάποιο λόγο από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί από τους γιατρούς των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων, του νοσοκομείου δηλαδή του συγκεκριμένου, δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουμε λόγο, όταν εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και όχι για να υποστηρίξουμε την παράταξη που μας έβγαλε, γιατί δεν έχουμε παράταξη εμείς, τουλάχιστον συγκεκριμένοι που είμαστε αυτή τη στιγμή. Το τι πιστεύει ο καθένας για την πάρτη του, το κρατάει σπίτι του από εμάς. Εκεί είμαστε μια ομάδα γιατρών που κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση, η αρχική προσέγγιση σε αυτή τη διοίκηση. Αυτή η διοίκηση απλά προσπαθούσε να αποφύγει τις ευθύνες της από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς. Με τα λίγες μας το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Δώσαμε τα εργαλεία, εντάξει, με την ένταξη, με την παρότρινσή μας και με την πίεσή μας για ένταξη στην πρώτη προβληματική. Δώσαμε κάποια εργαλεία, με την παρότρινσή μας και με το γρατζούνισμα της κατάστασης ότι δεν προκυριζόντουσαν θέσεις τόσο καιρό, έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, δεν γίνανε. Άρα από εκεί και πέρα τίθεται θέμα επάρκειας πρώτα απ' όλα της διοίκησης και μετά αν η πληροφορία αυτή που παρήχαμε και αυτή που προσπαθούσαμε να κάνουμε το διοικητή να αναζητήσει και να δει αν μπορεί να κάνει κάτι, πήγαινε και στα αρμόδια όργανα, δηλαδή στο Υπουργείο και στην Υγειονομική Περιφέρεια. Καλό βράδυ, γιατρέ. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα διαφορετικό θέμα και αυτό εκρηκτικό, με πολλές διαστάσεις. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις στο επόμενο διάστημα. Οι αθλητικές υποδομές στην Κέρκυρα είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει καταθέσει ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση, προς τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βγενάκη, ο Αλέκος Αυλονίδης, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε να το δούμε. Ήταν στα τέλη Αυγούστου της περσινής χρονιάς όταν συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του Αλέκου Αυλονίτη για την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης την οποία παρουσιάζει το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας, με τον βουλευτή να απευθύνει τότε έκκληση στον κύριο Αυγενάκη να κάνει ό,τι μπορεί για την ανατροπή αυτής της εικόνας. Τώρα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά, ο βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επανέρχεται με νέα επίκαιρη ερώτηση, σημειώνοντας ότι στο ΕΑΚ δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως. Μάλιστα, η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από ποτέ, επισημαίνει μιλώντας στο ΣΤΑΡ ο κ. Αυλονίτης, όχι μόνο στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, αλλά σχεδόν στο σύνολο των γηπεδικών, αλλά και εν γέννη των αθλητικών εγκαταστάσεων του νομού. Πέρασε λοιπόν τόσος καιρός και αναγκάστηκα, όταν διαπιστώνω η διοίκηση όμως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από όσα μου υποσχέθηκε, να καταθέσω επίκαιρη ερώτηση, έτσι ώστε να ξανάρθει να μου πει πλέον τι έκανε στο μεσολαβή σε χρονικό διάστημα, γιατί δεν έχει ενεργήσει ως όφιλε ως υφυπουργός αθλητισμού για να ελέγξει τι γίνεται με τις όποιες χρηματοδοτήσεις και να μου εξηγήσει γιατί η κατάσταση στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Κέρκυρας είναι χειρότερες από όλα τα χρόνια που ζω σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Πέστε μου οποιοδήποτε γήπεδο, σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού μας, και θα σας πω ότι είναι τρισάφια εικόνα, η εικόνα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν από λίγο καιρό συμμετείχατε σε μια ευρεία σύσκεψη, την οποία είχε καλέσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπου εκεί έγινε μια περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, η οποία είναι άκρως απογοητευτική όχι μόνο στις γηπεδικές εγκαταστάσεις, αλλά συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Κέρκυρας. Έγινε μια γόνιμη συζήτηση, από την οποία προέκυψαν όλα αυτά που πριν από λίγο σας είπα. Είδα τις φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, επισκέφτηκα πολλές από τις εγκαταστάσεις. Οφείλω να πάω αύριο, πιθανόν να πάω αύριο
ή στο γήπεδο των Αργυράδων, οι οποίοι παραπονιούνται καιρό τώρα, και κυρίως θα σας καταγράψω και ποιες ήταν οι χρηματοδοτήσεις που είχαν εξασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Περάσανε 3,5 χρόνια με τούτη την κυβέρνηση και δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Επιπλέον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, ορατότητος ο κίνδυνος απώλειας των χρηματοδοτήσεων που αφορούν την, αφορούν την κατασκευή δύο κλειστών γηπέδων, ένα στο βορρά και ένα στο νότο. Mm-hmm. Όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, για μας τους κοινοβουλευτικούς είναι μείζονος ενδιαφέροντος και η υποχρέωσή μας είναι καταλυτική. Ελπίζω μέσα από αυτή την προσπάθεια την κοινοβουλευτική να ενεργοποιήσω κάποιους έτσι ώστε να κινηθούν, να κινηθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, έτσι ώστε να μην χαθούν οι χρηματοδοτήσεις προς όφελος της κοινωνίας και ειδικά της νεολαίας μας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού και διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Καλεσμένος απόψε ο αρχιτέκτον πολεοδόμος και ιστορικός, ο κύριος Ξενοφών Βλάχος Πολίτης, πιστεύω σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι τόσο έντονα στο προσκήνιο της τοπικής μας κοινωνίας και έχουν να κάνουν με το άλσος της Γαρίτσας, τις αντιδράσεις των κατοίκων και τις λεπτές λεπτομέρειες μιας υπόθεσης η οποία δεν θα έπρεπε να ήταν συγκρουσιακή. Το αντίθετο, θα έπρεπε να ήταν λειτουργική και διαχειρίσιμη και θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε μια ουσιαστική παρέμβαση σε αναγκαιότητες οι οποίες όλοι παραδέχονται ότι υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Σε λίγα λεπτά λοιπόν ξανά μαζί. Συνεφιασμένος με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας αναμένεται ο καιρός για αύριο Δευτέρα στην Κέρκυρα. Μάλιστα τα σύννεφα θα πυκνώσουν στην εξέλιξη του 24ωρου φέρνοντας βροχές την Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ανατολική με ένταση έως 3 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα στραφούν σε νότιους, νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η υγρασία θα είναι αυξημένη, κυμαινόμενη από 64 έως 100%. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, κειμενόμενη από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.